Τρόπος που αντιδρά κάθε φορά που θα έρθει στο τραπέζι συζήτηση που έχει να κάνει με την Τουρκία, ειδικότερα τώρα για τα F-16. Λοιπόν, αυτά, ελάτε πίσω στα δικά μας. Έλα, Λοΐζο μου, βοήθαμε λίγο. Α, μας περιμένει ο κύριος Λιβαδιώτης. Δεν θέλω να περιμένει ο κύριος Λιβαδιώτης. Γεια σας, κύριε Λιβαδιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Απολογούμε, αλλά το θέμα του κύριου Μενέντες έπρεπε να παίξει αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν κάτι το οποίο συζητείται τώρα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ελάτε λίγο να αλλάξουμε τη διάθεση του κόσμου. Ελάτε λίγο, γιατί είμαστε πόσες μέρες πριν από το Πάσχα. Πολύ λίγες μέρες μας μείναν, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, 25 μέρες. 25 μέρες πριν από το Πάσχα. Για πείτε μας πώς κινείτε, πώς βλέπετε να κινείται ή πώς θα κινηθεί, αν θέλετε, αυτό το Πάσχα το παζάρι. Ναι, το βλέπουμε λίγο νοτρό το παζάρι. Είναι και νησίες και είναι και οι τιμές που είναι σταθερά ψηλές. Και εν τω μεταξύ έχω επιστροφή στον Έχετε Νίκο, επιστροφή. Είχε ένα ωραίο τραγούδι, θα σας το πω, μέχρι μόλις το φτιάξουμε. Επιστροφές, καταστροφές λέγεται. Δεν θέλουμε εμείς τέτοιες. Θα μείνουμε στο κρέας. Για πείτε μου τώρα να σας βοηθήσω να δούμε αν διορθώθηκε. Και έχουμε... Οι παράγοντες που ανέβασαν τις τιμές των ζωοτροφών είναι εκεί και αυξάνονται. Και έχουμε, μπορεί να πω, κρίση και δεν βλέπουμε να μειώνονται οι τιμές. Απέναντίας έχουμε προειδοποιήσεις για αυξήσεις. Και αυτό το πράγμα... Ναι. Προειδοποιήσεις για αυξήσεις από ποιους, κύριε Λιβαδιώτη μου? Τόσο από τους βοσκούς. Ναι. Όσον τα εχώρια άρνια, όσον και τα εισαγόμενα χειρότερα στην Ελλάδα. Μιλούν δηλαδή από 8 ευρώ που είναι σήμερα να πάει 10 χοντρικός και από 12-13 που πουλείται σήμερα να πουληθεί γύρω στο 14-15 το αμνοερυθείο. Εμείς κάνουμε προσπάθειες και κλείσεις, αν θέλετε, προς τους δικούς μας τους βοσκούς και αρτέρετε και στην κυβέρνηση που μπορεί να νουθετήσει ή να βοηθήσει τους βοσκούς μας για να μην είναι... Εάν και προλαβαίνει να τους βοηθήσει τώρα για το Πάσχα όμως, ένα πρέπει να τους βοηθήσει. Μα και όχι μόνο για το Πάσχα. Είναι πολλοί τρόποι που μπορεί να βοηθήσει και να εσκύψει πάνω στο θέμα και για την τιμή και για την ποιότητα των παραγωμένων αμνοερυθείων και των υπολείπων και τα μοσχάρια μας και τα χοιρινά μας. Αντιμετωπίζουμε με άλλο πρόβλημα όσον αφορά τον... τον καλό συντηρητισμό, την ευτροφία των ζώων και κατ' επέκταση τα κρέατα να είναι τέτοια που να μην είναι πλαδαρά, να είναι σε καλή ποιότητα, να βοηθήσει και να ασχοληθεί με το θέμα σοβαρά. Διότι συρρυκνώνεται συνέχεια η κτηνοτροφία και η αλληλεργία, όπως ξέρετε, και θα είμαστε εισαγωγή των κρεάτων. Ναι, αντί να παράγουμε κι εμείς. Αντί να παράγουμε, είμαστε αυτάρχης προ 10-12 ετών και αυτή τη στιγμή εισάγουμε το 25-30% των κρεάτων μας. Κύριε Λιβαδιώτη, είπατε άρα από 12-13 που πουλιέται στην αγορά, αν δεν γίνει κάτι, θα πάμε στο 14-15, άρα θα έχουμε 1-3 ευρώ διαφορά για το φετινό τραπέζι. 2-3 ευρώ. 2-3 ευρώ πάνω το αρνάκι. Λοιπόν. Μάλιστα. Και υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες, κύριε Λιβαδιώτη, που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος. Σίγουρα υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν και πραγματικά προβληματισμοί όσον αφορά το αν κρατεί κάποιον να ταΐσει, αν φεύγουν από το επάγγελμα οι βοσκοί και αν αύριο έχουμε ή κρέας ή γάλα. Δηλαδή, μην τα χάσουμε όλα και το χαλούμε και όλα, διότι δεν θα έχουμε... Βοσκούς. Δεν είναι βιώσιμο το επάγγελμα. Βοηθήστε με λίγο για να τα καταλάβω και εγώ με την ποιότητα του κρέατος, για παράδειγμα. Δηλαδή το αρνάκι, από πόσα μπορώ να το βρω μέχρι το πόσα τώρα στην αγορά. Έχει να κάνει η τιμή με την ποιότητα? Σίγουρα έχει, αλλά να μιλήσουμε μόνο ξεχωριστά για την ποιότητα και μετά για την τιμή. Η ποιότητα είναι το αν είναι ταϊσμένο ή όχι. Αν είναι ευτραθές το ζώο, και διότι αν δεν είναι καλά ταϊσμένο, δεν θα έχει καλό κρέα. Από εκεί πέρα υπάρχει και άλλο θέμα ποιότητος, είναι το πόσο μεγάλο, πόσο μικρό είναι την ηλικία του, αν είναι ας πούμε 12-13 κιλά, 14 κιλά, ή αν είναι 25 κιλά, ή αν είναι 35 κιλά,
είναι η ηλικία του, αν είναι 3 μηνών, αν είναι 6 μηνών, αν είναι 9 μηνών, το αμνοερίζω, γιατί πέραν του έτους πάει σε άλλη κατηγορία των σκληρών, που είναι η ακλέφτηγα, και ανάλογα οι τιμές ποικίλουν και με σύμφωνα με την ποιότητα, αλλά και με το πραγματικό κόστος. Ναι. Και αν θέλετε, είναι και λασθασμένα ορισμένα πράγματα τη στιγμή που είναι τόσο ακριβές οι τροφές να κρατήσει και να μεγαλώνει το ζώο. Στην Ελλάδα, όμως, χάρη, ναι, τα δίνουν πολύ μικρά, ενώ 7, 8, 9 κιλά είναι τα καλύτερα κιλά, μπορεί να τα δίνουν 4-5, που δεν κρατούν να τα ταΐσουν και θέλουν να τα δώσουν να φύγουν για να παίρνουν το γάλα, το οποίο γάλα είναι αμυντικό. Μάλιστα. Άρα, σίγουρα κάποιοι λένε ότι πληρώνεις αυτό που παίρνεις. Δηλαδή, αν πληρώσεις, παίρνεις ποιότητα. Αν δεν πληρώσεις, σημαίνει ότι δεν είναι τόσο καλή ποιότητα. Γιατί κανένας δεν θέλει να χάσει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ο κόσμος περίπου πληρώνει περίπου το ίδιο για όλες τις ποιότητες και είναι θέμα των επαγγελματιών, των κρεοβολών και των παραγωγών των ιδίων, όπως και των σφαγείων να κρατούν ποιότητα και υγιεινή στο σφάξιμο. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο στην ποιότητα και το σφάξιμο. Ναι. Διότι Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω, αλλά είναι μια απορία. Είπατε ότι θα πάει 2 με 3 ευρώ πάνω η τιμή του αρνιού για φέτος το Πάσχα. Και αυτά που φέρνουμε από το εξωτερικό και οι εισαγωγές που κάνουμε θα είναι αυξημένες οι τιμές? Πιο αυξημένες. Ναι, πιο αυξημένες. Και ο λόγος είναι τι? Είναι η κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα μεταφορικά και όλα αυτά? Λειτουργούν. Όχι τόσο τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά δεν είναι τόσο. Αν στοιχίζει 50 σέντο κιλό να έρθει το σφάγιο. Τι είναι αυτό που στοιχίζει περισσότερο? Είναι το πολύ μπορεί να γίνει 55-60, δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Ίσα-ίσα που το μεταφορικό, επειδή έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα αρνιά, είναι μικρότερο ποσοστιαίο. Ενώ προηγουμένως ήταν ένα 10%. Τώρα έχει πέσει η τιμή του. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Ανέβη, τι είναι αυτό που ανεβάζει λοιπόν τις τιμές των εισαγόμενων? Ανεβάζει το πραγματικό κόστος. Το πραγματικό κόστος στην διατροφή των, και επειδή λειτουργεί καλύτερα το βαζάρι είναι έξω και η οικονομία δουλεύει καλύτερα. Εμείς είμαστε ένα κλειστό μέρος και έρχονται και τεροχρονισμένα εμάς οι αυξήσεις, ενώ εκεί είναι μεγάλες οι ποσότητες, mm-hmm, και πιο μεγάλες παραγωγές, και υπάρχει και οι εισαγωγές και εξαγωγές, ειδικά οι εξαγωγές των αμνορυφίων στην Ευρώπη. Από τώρα ότι αυτή τη στιγμή εξάγουν την, από Δευτέρα σε φεύγουν για την Ισπανία, να είναι μια μικρά, όπως και η Ιταλία, προς 10 ευρώ το κιλό. Γιατί να μας τα δω και εμάς 8 ευρώ το κιλό? Σωστό. Αφού δεν μπορεί συμφέρει. Να τα εξάγει στην Ισπανία ή Ιταλία. Δεν συμφέρει. Γιατί το βαζάρι καλύτερα στο Αντιλαμβάνομαι. Εξωτερικό. Αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιώτη μου, καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ναι, ένα θέμα που θέλω να πω πριν, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι εγώ, σαν αυριωτής πρόεδρος της ΠΟΒΕΚ, και που αντιμετωπίζουμε όλα τα επαγγέλματα και βλέπουμε ότι τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες, και βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια νέα κυβέρνηση και εμείς έχουμε στείλει συγχαρητήρια σε όλους τους υπουργούς που αναλάβαν τα καθήκοντα, όσους και τους δώσαμε ένα διάστημα να μας καλέσουν σαν ΠΟΒΕΚ να μας λάβουν υπόψη τους καταστηματάρχες. Διότι διαχρονικά, εγώ ασχολούμαι με το επάγγελμα αυτό 43 χρόνια, οι κυβερνήσεις ουδέποτε στην Κύπρο έλαβαν υπόψη την πραγματική ραγοκοκαλιά της οικονομίας των μικρομεσαίων. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε και μαζί με τον κύριο Κουρσάρη και ευχαριστώ που το συζητάμε και μαζί σας. Ναι, είναι ένα θέμα ότι πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν καθαρά περιμένουμε ποιον στηρίζουν. Τους υπουργούς και τους αρμόδιους, ειδικά των εργασίας, του εμπορίου και λοιπά, γεωργίας, να μας καλέσουν να δουν και εμάς τις θέσεις μας. Καλέστε να τους κι εσείς, κύριε Λιβαδιώτη, καλέστε τους. Να δούμε τον καταρτισμό και τον παρακαταρτισμό των ιδίων των καταστημαρχών και των υπαλλήλων, τα τεράστια προβλήματα που έχουμε, όπως αυτά όλα που έχετε πει, με την ενέργεια, με όλη την ακρίβεια, για να υπάρξουν επαγγελματίες, για να μην κλάψουμε επί ερηπείων. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Καλέστε τους κι εσείς, έχω να σας πω. Ευχαριστώ. Και αν δεν ανταποκριθούν, να μας το πείτε, μπας και λειτουργείς. Να είστε καλά.